Ακολουθεί επεξήγηση των συμβόλων καταλληλότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Εντάσσεται επιπλέον ειδική σήμανση προσδιορισμού του περιεχομένου των τηλεοπτικών προγραμμάτων από 12 ετών και άνω. Ας υποθέσουμε ότι μία μέρα ξαφνικά οι γονείς σου εξαφανίζονται. Guys, wake up! Eric and Kate are gone! This is totally unlike them. We have no idea where they could be. Phone not found. Great. Can we freak out now? Θα κάνεις ό,τι χρειάζεται. Θα ψάξεις να τους βρεις. What are you doing? Looking for clues? Secret library? This is awesome. These aren't just any books. This is the history of the Hunter family, going all the way back to the 1300s. Hunter Street. Διπλά επεισόδια κάθε μέρα στις 9 το βράδυ στο Teen Nick. Η ζωή στο σχολείο μερικές φορές είναι βαρετή. Did you get in trouble? Of course I got in trouble. Teachers tend to get upset when you put their heads on the bodies of big fat animals. Εκτός αν φτιάξεις τη δική σου ιντερνετική εκπομπή. Doing a web show. Online, every week. Η Κάρλι και η Σαμ έκαναν ακριβώς αυτό και η καθημερινότητά τους άλλαξε για πάντα. 37,000! Έρχεται με φόρα για να σε κατακτήσει. I Carly. Διπλά επεισόδια κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα στο Teen Nick. Πραγματικά δεν υπάρχει. For once, can we enjoy a nice, relaxing dinner without you kids using your superpower? Έχει στυλ. Come in, welcome to our home. We have 10 of them, you know. Και μυστική ταυτότητα. Σου έλειψαν. Επιστρέφουν. Thunderman, away! The Thundermans. Κάθε μέρα στις 8 το βράδυ στο Teen Nick. Τιμό, θα παίξει σήμερα με την Ελίζα. Oh, και για να δω. Εγώ να δω. Καλώς τους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι έτοιμη να παίξεις με τον Τίμο? Φυσικά. Για πάμε. Για ποια πάμε. Χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο iPhone, το 2007 ή το 2010? Το 7. Το 7, ρε. Σωστά. Το 4, νομίζω, το 10. Πώς ονομάζεται ο γαλάτης ήρωας κόμιξ που φορά καπέλο με φτερά, ο Βελίξ ή Αστερίξ? Αστερίξ! Ναι, είναι ο Αστερίξ!
ποια διάσημη ερμηνεύτρια κατέκτησε το βραβείο του καλλιτέχνη με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς, η Taylor Swift ή η Katy Perry? Swift. Taylor, η Τίτη. Αυτή δεν είναι, νομίζω. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Όχι. Θέλω μια τελική απάντηση. Taylor, Taylor, Τίτη. Η Τίτη λοιπόν, η Taylor Swift. Πολύ σωστά. Όντως. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Στο κάτι όχημα. Γεια σας. Γεια σας. My name is Drake Parker. I'm Josh Nichols. I should probably be doing my homework. I'm just doing a little homework here. Η ζωή του Drake και του Josh ήταν απόλυτα φυσιολογική. Μέχρι που... It's gonna be mine. Hug me, brother! Και έτσι άρχισαν όλα. Σου έλειψαν. Επιστρέφουν. Drake and Josh. Διπλά επεισόδια καθημερινά στις 4 στο Teen Nick. Καλημέρα, βρε παιδιά! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Τίμω. Τι κάνεις, Διονύση? Καλημέρα, Λάουρα. Καλημέρα, Λάουρα. Λάουρα, καλά είσαι? Καλά, καλά είμαι, καλά. Καλημέρα, Καραβατσάκη. Παιδιά, έχω πάθει σοκ με τη γάτα μου. Η γάτα μου είναι ο απόλυτος κόκορας. Με το που χτυπάει το ξυπνητήρι μου, εγώ το κλείνω και νιαωρίζει για να ξυπνήσω. Say what? Το πρωινό. Λάουρα Νάργες, Τίμος Κουρεμένος, Διονύσης Αντωνέλος. Καθημερινά, 8 με 10. You're listening to Music 89.2.